Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Άλλο ένα βιντεάκι σήμερα στο οποίο θέλω να σας δείξω τους χειρισμούς που εφαρμόζω όταν προσθέτω πάτωμα στα μελίσια μου. Το μυστικό της επιτυχίας για να βάλουμε σωστά το πάτωμα στο μελίσι και να έχει τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη είναι να δούμε πόσους γόνους έχει και αν ο πληθυσμός του είναι πυκνός. Το συγκεκριμένο μελίσι το είχα κοιτάξει πριν λίγες ημέρες και είχε ήδη γίνει δεκάρι σε πληθυσμό, όμως εγώ αποφάσισα ότι αυτό το μελίσι χρειαζόταν να σφίξει λίγο παραπάνω, δηλαδή ο πληθυσμός του να αρχίζει να καλύπτει πιο πυκνά επάνω στα πλαίσια. Π.χ. δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, όταν δούμε στο τελευταίο πλαίσιο και στο άλλο τελευταίο πλαίσιο, στις άκρες δηλαδή του μελισιού, οι μέλισσες να είναι πυκνές, τότε το μελίσι για μένα χρειάζεται πάτωμα. Σήμερα λοιπόν ήρθα στα μελίσια, είναι μια πολύ ζεστή ανοιξιάτικη ημέρα και θέλω να σας δείξω την επιθεώρηση του συγκεκριμένου μελισιού και το πώς θα του βάλουμε πάτωμα. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα επιθεώρηση στο συγκεκριμένο μελίσι, δηλαδή είναι σίγουρο πως χρειάζεται πάτωμα, δηλαδή όταν δούμε τόσο πολύ πληθυσμό στο επάνω μέρος είναι σίγουρο πως χρειάζεται πάτωμα στο μελίσι, εφόσον βλέπουμε πολύ πυκνές μέλισσες ακόμα και στα τελευταία πλαίσια. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας δείξω την επιθεώρηση του συγκεκριμένου μελισιού, δηλαδή πόσους γόνους έχει, εφόσον οι γόνοι είναι το μυστικό για να βάλουμε το πάτωμα στο μελίσι. Ένα μελίσι που έχει 5-6 γόνους και έχει αυτόν τον πληθυσμό, είναι αδύνατο να μπει πάτωμα. Περιμένουμε σίγουρα να αποκτήσει 7-8 γόνους και τότε βάζουμε το πάτωμα. Και να ξέρετε ότι για να ανεβούν οι μέλισσες επάνω στο πάτωμα και να το γεννήσουν, πρέπει οπωσδήποτε να ανεβάσουμε και έναν γόνο και όχι μόνο μέλια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο μελίσι και πώς θα το χειριστούμε. Ένα καλό καπνισματάκι στα δυνατά μας μελίσια είναι απαραίτητο για να ηρεμήσουν οι μέλισσες και να μπορούμε να κάνουμε την επιθεώρησή μας ακόμα πιο εύκολα. Οι μέλισσες έχουν την τάση να πηγαίνουν στα κενά που πάμε να βάλουμε το ξέστρο, με αποτέλεσμα να τις πατάμε μερικές φορές χωρίς να το θέλουμε. Να ξέρετε ότι όταν πατάμε μέλισσες από λάθος, οι μέλισσες γίνονται πιο επιθετικές. Αυτό το ζουζούνισμα που κάνουν πολλές φορές οι μέλισσες όταν τις στριμώχνουμε, κάνει τις άλλες μέλισσες πιο επιθετικές, παιδιά. Εδώ βλέπουμε το πλαίσιο το τελευταίο, το δέκατο πλαίσιο, το οποίο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχει γύρες σε εδώ πέρα και μελάκια ρευστά και σφραγισμένο στη μέλη στην άκρη. Δεν είναι αρκετά πυκνός ο πληθυσμός στο δέκατο πλαίσιο. Θα περιμέναμε ένα καλό δεκάρι μελίσι να έχει πιο σφιχτό πληθυσμό στις άκρες του. Το συμπέρασμα για το συγκεκριμένο μελίσι βλέποντας αυτό το πλαίσιο είναι ότι ο όροφος που θα του βάλουμε δεν είναι τόσο αναγκαίος αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ προσωπικά εφαρμόζοντας αυτούς τους χειρισμούς στα μελίσια μου πιστεύω ότι το πάτωμα σε αυτό το μελίσι πρέπει να μπει και ας μην έχει γεμίσει με πληθυσμό το δέκατο πλαίσιο. Το βάζουμε στην άκρη λοιπόν για να κάνουμε πιο εύκολα την επιθεώρησή μας. Το πρώτο πλαίσιο έχει γύρες και μελάκια. Το δεύτερο πιθανολογώ ότι θα έχει γόνο. Πάμε στο δεύτερο πλαίσιο λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ότι το μελίσι μας έχει σφραγισμένα μέλια. Από ό,τι βλέπω σε αυτό το μελίσι, μάλλον του είχα ξύσει λίγο την κυρίθρα για να εξελαφρώσει λίγο το συγκεκριμένο πλαίσιο από μέλι. Όμως βλέπω ότι οι μέλισσες το έχουν αφήσει το μελάκι, δηλαδή δεν τον τράβηξαν όπως ήθελα. Το γεγονός ότι και στο δεύτερο πλαίσιο δεν βλέπουμε μια πολύ καλή εικόνα σημαίνει ότι το μελίσι αυτό δεν είναι αναγκαίο να μπει σήμερα πάτωμα. Μπορεί να μπει και σε 3-4 ημέρες που θα έχει σφίξει ακόμα περισσότερο πληθυσμός του. Είδαμε ότι τα δύο πρώτα πλαίσια είχαν μέλια και γύρες. Πάμε να δούμε το τρίτο πλαίσιο τώρα, το οποίο είναι γεμάτο με γόνο, το αισθάνομαι από το ένστικτό μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν εξαιρετικό γόνο, παιδιά. Όπως βλέπω αυτή τη στιγμή είναι από άκρη σε άκρη, δηλαδή έχει φτάσει μέχρι εδώ ο γόνος. Είναι μια εξαιρετική εικόνα γόνου. Βλέπω και κυφήνες στη μέση. Εδώ έχουμε γόνο, ο οποίος επεκτείνεται μέχρι εδώ πέρα. Βλέπω ότι ακόμα και στις άκρες, παιδιά, δηλαδή εδώ, η βασίλισσα το έχει γαζώσει με αυγά. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο καλό γόνο είναι ένα καλό σημάδι ότι το μελίσι μας έχει τρομερά καλή ανάπτυξη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ένα πολύ σφιχτό δεκάρι μελίσι, αλλά να ξέρετε ότι αυτή την περίοδο, παιδιά, δεν αφήνουμε να γίνουν υπερβολικά σφιχτά τα μελίσια, γιατί αν σφίξουν πάρα πολύ και τα αφήσουμε έτσι χωρίς να τους βάλουμε χώρο, είναι πολύ πιθανό αργότερα να παρουσιάσουν υψηλή τάση για σμινουργία. Η σμινουργία είναι ένα θέμα που δημιουργείται αρκετές εβδομάδες πιο πριν και ο μελισσοκόμος πρέπει να παίρνει προληπτικά μέτρα, δίνοντας όλο τον απαραίτητο χώρο που χρειάζεται το μελίσι για να αναπτυχθεί. Τώρα εδώ είμαστε στον δεύτερο γόνο, βλέπουμε ότι η βασίλισσα
έχει γεννήσει ένα πολύ καλό μήκος, απ' άκρης άκρης σχεδόν. Στο κέντρο έχουμε αυγουλάκια και σκουλικάκια. Αυγουλάκια στο συγκεκριμένο μέρος, η βασίλισσα το έχει γαζώσει όπου υπάρχει κενό. Βλέπουμε και μερικές γύρες εδώ πέρα στις άκρες και το μελίσι πάει εξαιρετικά καλά. Την ίδια εικόνα έχει και από την άλλη πλευρά, δηλαδή βλέπουμε αρκετούς κηφίνες, μελισσούλες με γύρι στα πόδια τους. Εδώ έχουμε μια μελισσούλα η οποία κρατάει κίτρινη γύρι. Είναι ένα εξαιρετικά καλό σημάδι για αυτή την περίοδο. Και η βασίλισσα έχει γεννήσει και αυτό το μέρος όλο με αυγό. Να ξέρετε ότι από αυτή τη στιγμή τι βλέπω εγώ στα μελίσια, καθώς κάνω την επιθεώρηση, παιδιά. Η βασίλισσα είχε γεννήσει αρχικά μέσα στις αρχές του Μαρτίου όλο αυτό το κομμάτι. Και βλέπω ότι τώρα έχει επεκτείνει το γόνο και από αυτήν την πλευρά. Δείτε, σε αυτή την πλευρά είναι σίγουρο ότι το είχε γεννήσει όλη την προηγούμενη περίοδο. Εδώ όμως δεν το είχε ξαναγεννήσει, γι' αυτό έχει όλο μικρά αυγουλάκια. Δηλαδή η βασίλισσα πλέον, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της ημέρας που αρχίζει να μεγαλώνει, επεκτείνει τη γέννα της απ' άκρης άκρης στα πλαίσια, παιδιά. Είναι δηλαδή καθαρή ανοιξιάτικη εικόνα αυτή στα μελίσια μας. Τώρα πάμε στον τρίτο γόνο του συγκεκριμένου μελισσιού. Πάλι ακριβώς την ίδια εικόνα, παιδιά. Έχουμε έναν σφαιρικό γόνο που η βασίλισσα το είχε γεννήσει την προηγούμενη περίοδο και η γέννα έχει επεκταθεί και προς την άλλη πλευρά. Και από ό,τι βλέπω, έχει γεννήσει και όλη την περίμετρο. Δηλαδή, το μελίσι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ανάπτυξής του. Δηλαδή, η βασίλισσα γεννάει στο μέγιστο. Νομίζω ότι η εικόνα εδώ πέρα στο κέντρο που ξέχασα να σας δείξω, έχουμε κάποιους κηφίνες. Δείτε πώς προεξέχουν, για να τους ξεχωρίζετε κι εσείς. Οι κηφίνες, παιδιά, είναι δείγμα ότι έρχονται πολύ ωραίες ημέρες και πολύ μέλι. Και εφόσον έχουμε και τόσο πολύ γέννα γύρω-γύρω, είμαστε εξαιρετικά καλά. Προχωράμε τώρα στον τέταρτο γόνο, που από ό,τι βλέπω έχει και αυτός μερικούς κηφίνες στο επάνω μέρος. Αλλά είναι εξαιρετικός, παιδιά. Είναι πραγματικά εξαιρετικός. Η βασίλισσα το έχει γεννήσει απ' άκρη σ' άκρη και έχουμε, εδώ πέρα έχουμε λίγα σφραγισμένα μελάκια, μερικές γύρες και μερικά μελάκια και αυγό όπου υπάρχει κενό. Αλλά βλέποντας ότι έρχεται τόση γύρι πλέον στα μελίσια, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι οι γυρεόπιτες είναι ανούσιες, δηλαδή τα μελίσια μας δεν χρειάζονται να τους βάλουμε γυρεόπιτα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη τροφή περιέχει αμινοξέα. Οι μέλισσες έχοντας τόση πολύ γύρι, καταλαβαίνουμε ότι έχουν όλη την απαραίτητη τροφή για να θρέψουν τον γόνο τους. Ο γόνος είναι εξαιρετικά καλός, η ίδια εικόνα είναι και από την άλλη πλευρά. Έχουμε μερικούς κηφίνες στο επάνω μέρος, αλλά η έκταση του γόνου είναι αυτή που μας κάνει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό μας μελίσι, το οποίο μπορούμε να του βάλουμε και πάτωμα, αν συνεχιστεί η ίδια εικόνα και στα επόμενα πλαίσια. Προχωράμε λοιπόν στον πέμπτο μας γόνο, ο οποίος από ό,τι βλέπω είναι και αυτός τέλειος. Πέμπτος γόνος, παιδιά, κοιτάξτε, εξαιρετική εικόνα. Έχει μερικά κενά βέβαια στη μέση, δεν είναι ο τέλειος γόνος ενός μελισσιού αυτή την περίοδο, αλλά βλέπουμε ότι η βασίλισσα έχει επεκτείνει και γύρω γύρω τη γέννα της και έχουμε έναν γόνο απ' άκρη σ' άκρη, πραγματικά. Και η ίδια εικόνα είναι και από την άλλη πλευρά. Κηφίνες βλέπω, μπόλικο γόνο και βλέπω ότι η βασίλισσα επέκτηνε το γόνο της ακόμα και στις άκρες. Κάτι που είναι καθαρό ανοιξιάτικο σημάδι. Η βασίλισσα επεκτείνει απ' άκρη σ' άκρη την γέννα της όταν είναι σίγουρο ότι ο καιρός εξελίσσεται πάρα πολύ καλά και έρχεται πολύ νέκταρ και γύρι και κάνει ζέστη, παιδιά. Η θερμοκρασία αποτελεί ένα πολύ βασικό παράγοντα για τη γέννα της βασίλισσας. Φυσικά παίζει ρόλο και η τροφή που δίνουμε στα μελίσια μας, δηλαδή εμείς δώσαμε αρκετές ποσότητες με σιρόπι, έχουμε κάνει 4 τροφοδοσίες σε αυτά τα μελίσια και αυτή η εικόνα εξαρτάται σίγουρα και από αυτό. Εδώ λοιπόν είμαστε στον έκτο γόνο, η βασίλισσα έχει γεννήσει πάλι όλο το πλαίσιο, έχουμε γύρες που μπαίνουν ανάμεσα από το γόνο. Όταν οι γύρες μπαίνουν ανάμεσα από το γόνο σημαίνει ότι το μελίσι μας έχει περισσότερη γύρη από όση χρειάζεται και για να το ξεμπλοκάρουμε μπορούμε να βάλουμε και μια γυρεοπαγίδα και να παράξουμε και τη δική μας γύρη. Την ίδια εικόνα έχουμε και από την άλλη πλευρά. Αν δείτε αυτό το κενό που δημιουργείται εδώ πέρα και όλο μέχρι εδώ είναι γεννημένο από τη βασίλισσα μια πραγματικά εξαιρετική εικόνα μελισσιού. Έχουμε πολύ καλούς γόνους, παιδιά, δηλαδή μπορεί να μην είναι η τέλειη γόνη ενός τέλειου μελισσιού και μιας τέλειας βασίλισσας, αλλά η εικόνα συνολικά μας κάνει να καταλάβουμε ότι το μελίσι αυτό πολύ γρήγορα
θα δεκαρίσει τόσο πολύ που ίσως να αρχίζει να σκέφτεται και τη σμηνουργία. Εδώ, παιδιά, είμαστε στον τελευταίο γόνο. Το αισθάνεται το ένστικτό μου αυτό. Έχουμε έναν γόνο εδώ πέρα και γύρες που έχει μπλοκάρει το μελίσι. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο λίγο γόνο και γύρες γύρω σημαίνει ότι εδώ βρίσκεται το τέλος των γόνων του συγκεκριμένου μελισσιού και ότι στο επόμενο πλαίσιο έχουμε τις προμήθειες του μελιού. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, αυτό το πλαίσιο εδώ, παιδιά, θέλω να σας πω ένα μυστικό. Τώρα τον Μάρτιο, στα μέσα Μαρτίου και προς το τέλος που βρισκόμαστε, δεν θέλουμε να ανοίξουμε πάρα πολύ τη γονοφολιά, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια πτώση θερμοκρασίας. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στον όροφο εγώ προσωπικά διαλέγω έναν καλό γόνο για να τον βάλω, ούτως ώστε να αναγκάσω το μελίσι να ανέβει επάνω. Εγώ προσωπικά για να ανεβάσω τον γόνο στον όροφο θα διαλέξω αυτό το πλαίσιο, και ο λόγος που το διαλέγω αυτό το πλαίσιο είναι ότι πέρα από το ότι είναι μπλοκαρισμένο από γύρες, δηλαδή δεν βολεύει το μελίσι να βρίσκεται κάτω, έχει και πολύ λίγο γόνο. Και εφόσον έχει τόσο λίγο γόνο, σημαίνει ότι δεν θα αναγκάσουμε πάρα πολύ τις μέλισσες να ανέβουν επάνω, αλλά αυτός ο γόνος, επειδή θα έχει τις φερομόνες και το πλαίσιο γύρω γύρω θα έχει τροφές αρκετές, θα αναγκάσει τις μέλισσες να πηγαίνουν έρχονται στο επάνω μέρος, δηλαδή στο δεύτερο πάτωμα, με αποτέλεσμα στο τέλος να το γεννήσει και η βασίλισσα και χωρίς να έχουμε πάρει κανένα ρίσκο, δηλαδή ανεβάζοντας πολύ μεγάλους γόνους στον όροφο. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το συγκεκριμένο μελίσι. Δηλαδή, ένας καλός χειρισμός για να ανεβάσουμε πλαίσιο αυτή την περίοδο στο μελίσι μας στον όροφο είναι να διαλέξουμε ένα τέτοιο, δηλαδή με λίγο γόνο και να είναι και λίγο μπλοκαρισμένο με γύρες και μέλια, ούτως ώστε να αναγκάσει τις μέλισσες να ανεβαίνουν απάνω για να συμπυκνώσουν το μέλι, να πάρουν τη γύρη κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, η βασίλισσα, μόλις θα βάλουμε τον όροφο, δεν θα ανέβει κατευθείαν επάνω για να το γεννήσει, αλλά μπορεί να περάσει και μία εβδομάδα. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα ξεμπλοκάρουμε το μελίσι από αυτό το πλαίσιο, θα το πάρουμε δηλαδή. Αν θυμάστε, στην αρχή είχαμε πάρει άλλα δύο πλαίσια από το μελίσι, τα αμέλια που είδαμε από αυτή τη μεριά. Και τι θα κάνω τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Η μέθοδος που θα σας δείξω τώρα και αυτά που θα κάνω είναι με χτισμένα πλαίσια, και ο λόγος είναι ότι με βολεύουν πάρα πολύ στους χειρισμούς μου, και θα σας δείξω ακριβώς τι θα κάνω. Λοιπόν, έχουμε ένα πλαίσιο εδώ χτισμένο, είναι περσινό από ό,τι γνωρίζω. Έχουμε ένα κενό εδώ πέρα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά αποτροφές. Έχουμε μερικά μελάκια εδώ που μπορούμε να ταξίσουμε ελαφρώς για να αναγκάσουμε τις μέλισσες να τα καταναλώσουν και να αδειάσουν και το πλαίσιο. Και το ίδιο έχουμε και από την άλλη πλευρά, ταξίνουμε και από την άλλη πλευρά. Και το επόμενο βήμα είναι να το τοποθετήσουμε εδώ, δηλαδή ανάμεσα από το τελευταίο πλαίσιο με μέλι και το τελευταίο πλαίσιο με γόνο. Εδώ πέρα οι μέλισσες, μόλις θα το δουν κενό, είναι σίγουρο ότι κατευθείαν θα αρχίσουν να βάζουν γύρες και μπορεί να το γεννήσει και η βασίλισσα. Εμείς θα διευκολύνουμε τις μέλισσες δηλαδή όσον αφορά τους χειρισμούς. Μετά, το επόμενο πλαίσιο που θα βάλουμε είναι ένα στο κέντρο του γόνου. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση θα το βάλουμε, στο κέντρο του γόνου. Αν π.χ. έχουμε 6 πλαίσια με γόνο, το βάζουμε στη μέση. Θα διαλέξω για τη συγκεκριμένη θέση αυτό το πλαίσιο, ένα σκούρο πλαίσιο, το οποίο η βασίλισσα θα το γεννήσει κατευθείαν. Δηλαδή δίνουμε χώρο για να γεννήσει η βασίλισσα με τη μία και να την κρατήσουμε απασχολημένη. Ο λόγος, να ξέρετε, που βάζουμε το πάτωμα στο συγκεκριμένο μελίσι δεν είναι τόσο για να γεννήσει η βασίλισσα στο πάνω μέρος, αλλά για να της δώσουμε νέο χώρο να απασχοληθεί με καινούργια πλαίσια εδώ πέρα. Το τελευταίο πλαίσιο που θα δώσουμε ένα στην άκρη, εδώ που είχε τα μέλια το μελίσι μας, όπως θυμάστε. Αυτή τη στιγμή τι κάναμε αμέσως? Έχουμε κρατήσει από το συγκεκριμένο μελίσι ένα πλαίσιο με γύρες και γόνο που βρισκόταν εδώ και δύο πλαίσια τα οποία ήταν με γύρες και μέλια τελευταία στην άκρη, χωρίς γόνο. Και αυτά τα τρία πλαίσια θα τα πάρουμε και θα τα τοποθετήσουμε τώρα στον όροφο. Πάμε να το κάνουμε. Έχουμε μόλις τοποθετήσει το πάτωμα στο μελίσι, έχοντας βάλει τρία νέα πλαίσια στο κάτω μέρος. Παίρνουμε τον γόνο, θα θυμάστε τον γόνο που πήραμε από την άκρη, που είπαμε ότι έχει λίγο γόνο και γύρες και μέλια στις γύρω-γύρω περιοχές. Βάζουμε λοιπόν έναν γόνο στη μέση ακριβώς, και τα δύο πλαίσια με το μέλι
από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και άλλο ένα μέλι που έχουμε από την άλλη πλευρά. Θα θυμάστε το μέλι που πήραμε στην αρχή. Και το τελευταίο βήμα για το συγκεκριμένο μελίσι είναι να βάλουμε δύο πλαίσια άχτιστα ή χτισμένα, ό,τι θέλουμε βάζουμε προαιρετικά. Ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη. Τελευταίο μας βήμα είναι να βάλουμε τροφή στο μελίσι. Να ξέρετε ότι είναι πολύ βασικό να βάλουμε τροφή, ούτως ώστε να μπορέσει το μελίσι να ανταποκριθεί σε όλον αυτόν τον γόνο που υπάρχει. Και βάζουμε κι άλλο ένα κιλό, δηλαδή 2 κιλά συνολικά. Να ξέρετε ότι μια καλή τροφοδοσία με σιρόπι θα βοηθήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο μελίσι να επεκταθεί ο γόνος του και να αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο χειρισμός ο πιο αποτελεσματικός για το συγκεκριμένο μελίσι. Αν είχαμε πιο εκτεταμένους γόνους και πιο πολλούς σε μέγεθος, θα ανεβάζαμε πιο μεγάλους γόνους στο επάνω μέρος. Αλλά για το συγκεκριμένο μελίσι αυτός ήταν ο πιο αποδοτικός χειρισμός κατά τη δική μου γνώμη. Ελπίζω να σας βοηθήσει πάρα πολύ σε επόμενους χειρισμούς. Να ξέρετε ότι τώρα είναι περίοδος που μπαίνουν τα περισσότερα πατώματα στα μελίσια μας και έχουμε και την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι τα βιντεάκια που ανεβάζουμε. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.